Ένα πολύ ευαίσθητο αλλά πολύ σοβαρό συνάμα θέμα θα έτσι αναλύσουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε από όλε τις πτυχές του με τον γνωστό και αγαπητό δικηγόρο τον κύριο Νίκο Πάπουτσα με αφορμή ένα περιστατικό που πήρε διαστάσεις ε, την α, αφορά παραβατικότητα ανηλίκων, τι άλλο, κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία όλους γιατί είναι ένα φαινόμενο σε έξαρση όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην επαρχία και στην περιφέρεια, το έχουμε δει πολλέ φορές και τώρα μα ανησυχεί περισσότερο αυτό που έγινε με του ανήλικου 17χρονου που επιτέθηκαν σε 18χρονο και όχι μόνο αυτό, τον λίστεψαν και τον χτύπησαν. Και ό,τι επιτρέπεται από τη δικογραφία θα μα τα πει τώρα ο κύριο Πάπουτσα που ανέλαβε τον 18χρονο. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρει, κύριε Πάπουτσα, καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα και καλή και στου ακροατέ μας. Να εστιάσουμε στο μέγεθο αυτού του φαινομένου πραγματικά που είναι ανησυχητικό στην κοινωνία μα. Πράγματι, είναι, είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονό, τουλάχιστον για την κοινωνία μα, όχι μονάχα για αυτού του εμπλεκόμενου, τι οικογένειε των, των παιδιών που ενεπλάκησαν στο συγκεκριμένο γεγονό, αλλά για την κοινωνία μα. Γιατί ξέρετε, και πάντοτε το λέω, και είναι και εδραία πεποίθησή μου, ότι όταν αυτές οι υποθέσεις φτάνουν στι αίθουσε των δικαστηρίων, χάνει η κοινωνία μα και εμεί προσωπικά. Γιατί, γιατί αντί να προλαμβάνουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, σαν δάσκαλοι, σαν γονεί, να μην έρχονται αυτά τα περιστατικά στι αίθουσε των δικαστηρίων, εν τις δυστυχώ βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο με αυξανόμενη και επιδεινούμενη ταχύτητα αυτά τα περιστατικά κλιμακώνονται και μάλιστα όπως προκύπτουν και από τα στοιχεία των δικαστηρίων ε, υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορέ που είναι ιδιαίτερα σκληρέ. Έχουμε κλιμάκωση σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, σε επικίνδυνε σωματικέ βλάβε, σε κλοπέ, σε μπούλινγκ που τελούνται από ομάδε ανηλίκων ε, και με ιδιαίτερη σκληρότητα. Αυτό είναι το μεγάλο και το ανησυχητικό. Αφορά και την περιοχή μα. Θα ήθελα να θυμίσω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πέρυσι, τέτοιο καιρό. Γύρω στι 23 Ιανουαρίου, θυμάμαι, ο διευθυντή τη Δευτερομάθεια mm -hmm. Εκπαίδευση Φτιότητα είχε απευθυνθεί προ τον ε, κύριο Σεγγελία Πρωτοδικών mm -hmm. Λαμία με σκοπό να υπάρξει μια νομική συνδρομή ή να υπάρχουν και κάποιε συγκεκριμένε λύσει mm -hmm. για να προλάβουμε, να προλαμβάνουμε αυτά τα περιστατικά. Εν τούτη όμω βλέπουμε ότι πολλά τέτοια περιστατικά λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μα και το Σεπτέμβριο έγιναν και το καλοκαίρι και σε σχέση με αυτό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να πραγματικά να το δούμε από πολύ κοντά το γεγονό και μην το θεωρήσουμε ότι είναι ένα συμπτωματικό γεγονό. Αλλά, είναι. Αν, Ούτε ναι, η εξαίρεση. Αλλά είναι, δυστυχώς. ένα γεγονό το οποίο το βλέπουμε ότι ε, πραγματικά στοιχειώνει την κοινωνία μα και το λέω με αυτή τη λέξη. Και είναι ένα γεγονό πολύ παραγωγικό. Δηλαδή χρειάζεται πολλοί φορεί και άνθρωποι να πέσουν πάνω από το γεγονό για να μπορέσουμε τουλάχιστον να το εξηγήσουμε. Ναι. Τώρα, ε, εσεί είστε έτσι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και εμεί το ίδιο, γιατί έχουμε παιδιά στη, στην Βέβαια. εφηβεία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού πηγάζουν τέτοιε συμπεριφορέ, κυρία Πάπουτσα, με τόσο μίσο, τέτοια επιθετικότητα Πριν από, από, από τα αυτό, παιδιά. Θα, ναι. θα ήθελα να εξηγήσουμε ε, δύο νομικά πράγματα σε σχέση <χαι> ποια είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Αν ανήλικο θεωρείται. Ο νέο πίνει από με συμπληρωμένα 8 έτη μέχρι και συμπληρωμένα 18 έτη. Mm -hmm. Και υπάρχει μια κατηγοροποίηση τη ποινική μεταχείριση των ε, ανήκων από 8 μέχρι 15 με κάποιε υποκατηγορίε που εκεί θεωρούνται ότι είναι. Ε, ανεύθυνη ποινικά και από 15 μέχρι και συμπληρωμένα τα 18 που θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι και υπάρχει μια διαφορετική ποινική ε, αντιμετώπιση. Ποινικά υπεύθυνα είναι και τα συγκεκριμένα παιδιά και ποινικά οι 17 ναι. χρόνια που προκάλεσαν το γεγονό αυτό. Πολύ σοβαρό γεγονό παραβατικότητα. Αυτό θα το κρίνει εγώ θέλω να είμαι ναι. καθαρό. Είναι η διαδικασία το, 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 η υπόθεση έχει. Ε, πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη, ε, θα ναι, εισαχθεί στο συμβούλιο. Και Υπάρχουν που... συγκεκριμένε ε, κατηγορίε και είναι, είναι τα συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι, συγκε... είναι συγκεκριμένε. Υπάρχει το τεκμήριο τη αθωότητα πάντοτε και πάντοτε το σέβομαι εγώ. Σε... Mm -hmm. Υπάρχει μια συγκεκριμένη καταγγελία, διερευνάται από τι δικαστικέ αρχέ. Από εκεί και ύστερα θέλω να πω ότι όντω στη συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των ποινικά υπευθύνων ε, ε, νέων ε, ανηλίκων οι οποίοι έχουν. Βέβαια, όλα τα δικαιώματα του δίνει ο νόμο, ο κώδικα ποινική δικονομία και ο ποινικό κώδικα. Θέλω να πω ότι το ποινικό μα δίκαιο και πολύ σωστά μεταχειρίζεται εντελώ διαφορετικά του ανήλικου από του συνήλικου. Ναι. Ε, έχει πάντοτε σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και όχι να τιμωρήσει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν επιβάλλεται ποινή. Είναι αναμορφωτικά, είναι θεραπευτικά μέτρα, είναι η ανάθεση τη επιμέλεια προς επιτρόπους ανηλίκων, σε, ειδικές, σε ειδικούς, έτσι ώστε να βοηθηθεί ο ανήλικος και να καταλάβει το εύρος τι έχει κάνει με την πράξη του, αλλά και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι τιμωρητικό ο σκοπός της, του ποινικού δικαίου σε σχέση με τους ανήλικους. Βέβαια υπάρχουν και αδικήματα τα οποία έχουν διαβαθμίσεις και αντιμετωπίζονται διαφορετικά δεν μπορεί δηλαδή, αν υπάρχει μια ανθρωποκτονία. Είναι εντελώ διαφορετική η μεταχείριση και αυτό βέβαια εναπόκειται πάντοτε να. Στην, ε, δια, στη δικαιοδοσία του δικαστή, του φυσικού δικαστή και του δικαστηρίου που θα επιληθεί τη υπόθεση. Τώρα, τι, το τελευταίο έτσι, που είχαμε στοιχείο είναι ότι αφέθησαν ελεύθεροι. Αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικού όρου. Mm -hmm. Για μένα δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνουν κρατούμενοι. Ε, κατηγορούνται για ένα αδίκημα που αν το τελούσε ενήλικο θα ήταν κακούργημα. Έτσι. Και τώρα τι είναι. Ε, κακούργημα. Τώρα είναι πλημμυματικού χαρακτήρα Μάλιστα. πάντοτε στου ε, ανήλικου. Αφέθηκαν ελεύθεροι με του περιοριστικού όρου που έβαλε ο Ρακριτή. μένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι ο περιοριστικό όρο το οποίο δικαιώνει και τον ε, εντολέα μου, μη προσέγγισης κάθε οποιοδήποτε τρόπο από τους ε, φερόμενους ως ε, Ναι. Ε, Εσεί τώρα το ψάξατε λίγο το θέμα και από την πλευρά του εντολέα σα μπορούμε να πούμε ό,τι επιτρέπετε να πούμε, γιατί δεν επιτρέπεται και πολλά λόγω και τη ηλικία των παιδιών. Ε, κάποια συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει, ε, Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα σίγουρα με την έννοια της αξιολόγησης των ε, όσων έχουν κατατεθεί, των καταγγελιών κτλ. Ε, από τη δικιά μας πλευρά θεωρώντας ότι είναι βάσιμη η καταγγελία. Γι' αυτό το λόγο προβήκαμε και σε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, έτσι ώστε να έχει δικαίωμα ο εντολέας μου να συμμετάσχει, να συμμετάσχει στην ποινική δίκη. Είναι με βάση τους ποινικού δικονομικούς κανόνες, κάναμε ό,τι το δικονομικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την κατηγορία. Βέβαια, υπάρχει μια πορεία δικαστική, θα είμαστε παρόντες σε όλα τα στάδια της ποινική διαδικασίας, Υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν αναφερθεί με την κατάθεση του εντολέα μου. Θα αξιολογηθούν τώρα και από το Συμβούλιο και από τους αρμόδιους δικαστές και ανάλογα θα υπάρχει και, εφόσον υπάρχει και κατηγορηθούν, η ποινική δίωξη έχει ασκηθεί, αλλά εφόσον υπάρχει στο μέλλον οποιαδήποτε άλλη διερεύνηση κατηγορίας, θα υπάρξει και στο μέλλον, θα το δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κατηγορητήριο Είναι με την λόγια. Είναι θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού ε, η ληστεία, να ξέρετε, πάντοτε συντηλείται με παράνομη βία. Παράνομη βία σημαίνει ότι με απειλέ, με χτυπήματα, με σωματικέ βλάβε, αφαιρεί κάμπτυση την αντίσταση του θύματο και αφαιρεί από την κυριότητά του την κατοχή του ένα κινητό πράγμα. Άρα ε, η ληστεία σε περιλαμβάνει, απορροφά και τι σωματικέ βλάβε. Εμεί, βέβαια, έχουμε ασκήσει και καταγγελία για σωματικέ βλάβε. Να σημειώσω το, το παιδί ο 18χρονο αμέσω μετά το γεγονό μεταφέρθη στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμία. Παρασχέθηκαν οι πρώτε βοήθειε, έγιναν όλε οι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει. Παρέμενε για κάποιο χρονικό διάστημα γιατί είχε σοβαρού πόνου και σκεφτείτε ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλο ψυχολογικό σοκ. Γιατί νομίζω ότι μετά από τους σωματικούς πόνους αυτό που μένει και είναι κυρίως το πιο σημαντικό και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει όταν περνάνε όλα αυτά, υπάρχει ένα τρόμο και ένα φόβο από τα θύματα. Ναι. Γιατί υπάρχει, κυρία Αλεθαίρε, εντελώ πραγματικά και πολύ μεγάλη λύπη το λέω αυτό, υπάρχει μια τάση τα θύματα να γίνονται οι θύτες, έτσι. Να φαίνεται ότι από θύμα είσαι ο θύτες. Το έχουμε δει σε πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Και νομίζω ότι η κοινωνία μας εκεί θα πρέπει να το δει λίγο διαφορετικά και όλοι μας να το δούμε διαφορετικά, γιατί το θύμα είναι πάντοτε το θύμα. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι έχει υποστεί ένα νέο παιδί, το οποίο δεν έχει ακόμα βγει στην κοινωνία, που δεν έχει ακόμα διαμορφώσει ολοκληρωτικά την προσωπικότητά του, εντάξει, 18 χρόνων το ξέρουμε, ε, είναι σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, εφηβική, μεταφηβική, με όλα αυτά που συμβαίνουν, Γεγονός που καταδεικνύει ότι η ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων και των παιδιών είναι τελείω διαφορετική. Όλοι έχουμε περάσει από αυτήν την ηλικία, έχουμε παιδιά, Μάλιστα. το βλέπουμε και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και συνδρομή ειδικών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων σε αυτέ τι περιπτώσει. Κάτι που βλέπουμε ότι δυστυχώ στη υπάρχει. χώρα μα δεν υπάρχουν αντίστοιχε δομέ. Λοιπόν, κύριε Παπούτσα, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, είναι θέμα που αφορά και την οικογένεια και το σχολείο και λοιπόν. την πολιτεία επίση. Ε, χρειάζεται συνδρομή από όλου για να τα προλαβαίνουμε τέτοια περιστατικά. Βέβαια, έτσι είναι, έτσι έτσι, όπω το λέτε. Ε, και νομίζω βασικό είναι ότι πρέπει να σπάσει αυτή η τάση του φόβου. Δηλαδή, ε, στην κοινωνία μα, επειδή πολλοί γονεί θεωρούν ή και καθηγητέ θεωρούν ότι αν καταγγείλουν ένα αντίστοιχο περιστατικό, τα παιδιά του θα στιγματιστούν. Ε, δεν είναι καταγγέλνουν τα γεγονότα και στην εγκληματολογία υπάρχει η θεωρία του ότι βλέπουμε μόνο το παγόβουνο. Τι σημαίνει αυτό. Ε, βλέπει μόνο τα περιστατικά τα οποία καταγγέλονται ενώ τα περιστατικά τα οποία δεν καταγγέλλονται είναι πάρα πολλά τα οποία όμως υφέρπουν και δημιουργούν αυτή την παράνομη εγκληματικότητα το οποίο νομίζω αυτή η αλυσίδα του φόβου πρέπει να σπάσει. Νομίζω οι γονείς πρέπει να έχουν και να ενημερωθούν γιατί ε, νομίζω εκεί είναι το, το ζήτημα, να ενημερωθούν για όλα αυτά τα ζητήματα και με βάση αυτό το συνδυασμό και με τους καθηγητές και με τη σχολική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς και με την πολιτεία να μπορέσει να υπάρξει πρώτον όπως είπαμε ενημέρωση αλλά να υπάρξει και ε, η πρόληψη, να. η πρόληψη. Είτε όταν βλέπουμε παραβατικές συμπεριφορές από κάποια συγκεκριμένα παιδιά στα σχολεία Αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει να αντιμετωπίζονται και να μην αφήνονται στην τύχη του. Ναι. Και δεν λέω να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στι δικαστικέ αίθουσε. Να υπάρχει ένα σύμβουλο ψυχική υγεία, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνιολόγο που μπορεί να μιλήσει τα παιδιά. Μάλιστα. Και να πούμε και λίγο και για τα αίτια αυτά. Δηλαδή, γιατί πραγματικά αυτό είναι το, το σημαντικό. Ότι από κάπου ξεκινάει, από όλο κάπου αυτό. ξεκινάει όλα αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι από μόνα του εγκληματίε ναι, ή έτσι. παραβατικά στοιχεία. Α, στην περίπτωση τώρα των ανηλίκων έχουν ευθύνη οι γονεί. Έχουν παρά, ε, ως, ε, έχοντας Ε, ως, έχοντας την, την επιμέλεια, επιμέλεια των παιδιών. Επι, 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 σε τι, βαθμό, σε, τι βαθμό είναι η ευθύνη των γονιών. Στην παραμέληση υπο, υποπτία. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα απόδειξης στο δικαστήριο, αλλά ουσιαστικά ε, αντικειμενικά Στοιχειοθετείται η ευθύνη των γονιών για την παραμέλυση. Ανεξάρτητα, δεν ξέρω τώρα ναι. ποια ήταν η συγκεκριμένη, ότι μπορώ να Στην το. Στην περίπτωση πω. τώρα των παιδιών που προκάλεσαν όλο αυτό το γεγονό, πόσα παιδιά ήταν, Τρία ή δύο. Δύο, δύο, παιδιά. δύο παιδιά, και όλα αυτά όμω και θήτε και θύμα ήταν συμμαθητέ στο ίδιο σχολείο, ναι, έτσι δεν ναι. είναι. Συνήθω έτσι. Συνή... έτσι γίνεται. Συνήθω έτσι, έτσι γίνεται. Βρίσκονται στον περιβάλλον, δεν είχαν, κάποια... είχαν μια τυπική σχέση, αλλά γνωρίζονταν, γιατί και η πόλη μα ε, είναι μια μικρή πόλη. Ε, όλοι μας λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Όταν Μάλιστα. κοιτάς το ίδιο σχολείο γνωρίζεις. Είπαμε ότι αυτή η συνεχούμενη έτσι και η κλιμακούμενη παραβατικότητα των ανηλίκων από πού πηγάζει. τα Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και ε, κατά την άποψή μου... Ε, είναι θέμα νομίζω, της οικογένειας. Είναι και θέμα της οικογένειας και του σχολείου. Είναι θέμα των κοινωνικών συνθήκων. Υπάρχουν μελέτε που δείχνουν ότι πράγματι αμέσω μετά την πανδημία υπήρχε μια έκρηξη παραβατικότητας από του ανηλίκου, ο εγκλισμό γενικότερα. οι οικονομικέ συνθήκε που βιώνουν οι ανήλικοι στι σημερινέ, δηλαδή έχει καταδειχθεί ότι υπάρχουν παραβατικέ συμπεριφορέ εκδηλών εκδηλώνουν τόσο παιδιά από, μικρές, από μικρού οικονομική εμβέλεια οικογένειε, αλλά και από πλουσιότερε οικογένειε. Υπάρχει η πολύ επαχθής επιρροή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δικτύωσης. και από τα μίντια. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας δηλαδή που αναπτύσσεται μεταξύ των ανηλίκων, mm -hmm. η οποία, η οποία εντάσσονται σε ομάδες, και ξέρετε η ομάδα δίνει τη δυνατότητα στον άλλον το νομοποιεί να λειτουργεί ελεύθερα πέρα από την προσωπικότητα ατομικά, να αναλαμβάνει σαν ομάδα, όχι σαν άτομο την ευθύνη, γεγονός που τον απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο, με, θα σας το έλεγα, να μπορεί να λειτουργήσει παραβατικά με μεγαλύτερη ευχέρεια. Ναι. Υπάρχει το μοντέλο ζωής που ακολουθείτε ότι ένας εύκολος τρόπος ζωής με την ε, απόκτηση εύκολου κέρδους όπως προβάλλεται από τα μίντια. βλέπουμε και από την μουσική ας πούμε κάποια είδη μουσικής που μιλάνε μόνο πως θα αποκτήσουμε λεφτά, υλικά, αγαθά χωρίς, κάποιους, ε, χωρίς να ε, καταβάλουμε καμία προσπάθεια όλα αυτά νομίζω συν η απομόνωση και η αποξένωση από την οικογένεια και εκεί θέλω να έρθω η αποξένωση από την οικογένεια πλέον και οι δυο για να τα βγάλουν πέρα εργάζονται Στι περισσότερες τα παιδιά πολλέ φορέ μόνο... νιώθουν απομονωμένα. Νιώθουν μόνο του, δεν έχουν κάποιον να απευθυνθούν, να μιλήσουν για το πρόβλημά του. Πολλέ φορέ οι γονεί, αν του, γιατί έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, έχουν να πληρώσουν το... 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 του λογαριασμού, έρχονται στο τέλο τη βρα... ημέρα στο σπίτι του και δεν έχουν όρεξη τι να μιλήσουν, έχουν να κάνουν μόνο τα απαραίτητα. Τα παιδιά νιώθουν απομονωμένα, δηλαδή στι κρίσιμε στιγμέ τη ηλικία του, στην εφηβεία του, μένουν μόνα του. Κάποιο επιτίδιο, κάποια παρέα θα βρεθεί, κάποια διέξοδο κακή θα βρεθεί, που τα παιδιά θεωρώντα ότι από εκεί θα δοθεί θα λύση στο οποιοδήποτε πράγμα έχουν στο μυαλό του, είναι πιο ευκολόπιστα και νομίζω ότι μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία, με αποτέλεσμα πάρα πολλέ φορέ να ξεφεύγουν. Και βλέπουμε ότι αυτό που σα είπα, ότι είναι και παιδιά από πολύ καλέ οικογένειε. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν καλέ και κακέ οικογένειε αλλά με τους κοινωνικούς όρους μιλώντας, ότι υπάρχουν παιδιά που δεν θα υπήρχαν Σε... οι προϋποθέσεις να εξελιχθούν ή με αυτόν τον τρόπο έτσι είναι, σε τέτοιες περιπτώσεις που έχει έτσι να κάνει με ανήλικα παιδιά είναι κρίμα για όλα τα παιδιά είτε είναι θήτες είτε είναι θύματα Σας είπα τους επηρεάζουν σε, σε όλη τους στη ζωή είναι κρίμα πραγματικά και πρέπει να μας προβληματίσει είναι καμπανάκι αυτό και για τους γονείς για τις οικογένειες εδώ στην περιφέρεια, στην επαρχία, στην πόλη μας στη Λαμία να δούμε τι δεν πάει καλά με τα παιδιά γιατί ε, αφήσαμε τα παιδιά ε, ε, υπάρχει μια τώρα από το είδα, Βλέποντας το θέμα, είδα ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη... Η οποία νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, στην οποία προτίθεται να δημιουργήσει ένα κεντρικό συμβούλιο τοπική παραβατικότητα, με την έννοια ένα κεντρικό συμβούλιο, το οποίο θα παρτίζεται από ειδικού δικηγόρου, αστυνομικού, κοινωνιολόγου, ψυχολόγου, που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει θα δημιουργηθεί και η δυνατότητα στου Δήμου να δημιουργήσουν τοπικά παρατήματα παραβατικότητας, να ελέγχουν αναπεριοχή στα σχολεία συγκεκριμένες περιοχές την παραβατικότητα έτσι ώστε να υπάρχουν επεμβάσεις και να υπάρχουν και να αναλύονται και τα ζητήματα. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες κινήσεις προ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αλλιώ ε, νομίζω ότι θα. σαν Όλοι, κοινωνία θα έτσι. έχουμε αποτύχει πλήρω. Ακριβώ. Πρέπει να το δούμε ω θέμα. Ε, είναι, είπαμε, πολύ παραγωγικό. Χρειάζονται πολλοί να συνεργαστούν. Αλλά τον κύριο λόγο να τον έχουν οι γονεί. Που Από αφήσαν και... τα παιδιά, αυτοί πρέπει να τραβήξουν τα παιδιά πάλι κοντά του. Ναι, Δεν θέλω να, να φανεί σαν μήνυμα ότι φτάνει αποκλειστικά μόνο οι γονεί. Ότι οι οι γονείς... μπορούν είναι... να λύσουν οι το πρόβλημα όμως... οι γονεί. Οι γονεί είναι όμω το πρώτο σκαλάκι. Είναι ναι. δηλαδή αυτό... είναι αυτοί που πρέπει και να αντιληφθούν πρώτα απ' όλου την διάθεση του παιδιού για την παραβατικότητα, γιατί το παιδί κάποια σημάδια θα δείξει, έτσι, με τη συμπεριφορά του, ε, να πονηρευτούν, να το πω εγώ με την απλή, απλά λαϊκά, να πονηρευτούν από τη συμπεριφορά του, να μην τραπούν να απευθυνθούν σε ειδικού έτσι ώστε αν δεν μιλήσει το παιδί σε αυτούς, να μπορέσει να βγάλει αυτά που έχει μέσα του, να εκφράσει, να εκφράσει, το θυμό του, να εκφράσει το μένος του για κάτι, γιατί βλέπουμε ότι Ανεξήγητα και ανεξέλεγκτα, οι νέοι φαίνονται πάρα πολύ θυμωμένοι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το θυμό τους. Άρα, αυτά είναι νομίζω τα πρώτα στάδια και όντω οι γονείς, σαν οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά, θα πρέπει να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να απευθύνονται, <laughs> να απευθύνονται έτσι ώστε να λύνονται έτσι. Βέβαια, Κρατώ να σας πω και κάτι είπατε, άλλο. Ναι. Και, και αυτό είναι το ατύχημα στην Ελλάδα, ότι πραγματικά το βλέπω και από τα δικαστήρια πάρα πολλέ υποθέσει. Ανήλικους, ακόμα και με τα, την έκδοση διαζυγίων και με τι επιμέλειε των ε, παιδιών, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε δομέ, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ειδικοί οι ψυχολόγοι να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ, ε, παρότι στα χαρτιά λέμε, δεν υπάρχει και ο, αναγκάζεται ακόμα και ο φτωχό γονέα, ο μέσο με τη μέση οικονομική δυνατότητα, να πηγαίνει σε ιδιότητα και να πληρώνει χρήματα που δεν έχει με αποτέλεσμα να μην γίνονται ποτέ αυτά που πρέπει να γίνουν. Σωστά. Λοιπόν, ε, πρέπει να μας προβληματίσει ο ανεξήγητος και ανεξέλεγκτος θυμός των παιδιών, ναι. των ανηλίκων, των εφήβων. Αυτό κρατώ Αυτό... για το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε σας καλά. Να είστε Καλημέρα. Καλά.